Να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου στο Διοικητικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας για τον αναβαθμισμένο επίπεδο των διοργανώσεων της τα τελευταία χρόνια και να ευχηθώ σε αυτήν την διοργάνωση να παρευρεθεί και αρκετός κόσμος για να απολαύσει, θεωρώ, πολύ καλά παιχνίδια ανάμεσα σε πολύ καλές ομάδες. Λόγω διοργάνωση, όσο αφορά το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, ξέρουμε ότι είναι η περσινή κυπελλούχος, μια ομάδα πλήρης, είναι πρώτη στην βαθμολογία στο πρωτάθλημα και η μοναδική ομάδα η οποία δεν έχουμε κερδίσει αυτή τη σεζόν. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ και τις τέσσερις ομάδες για το γεγονός ότι βρίσκονται στο Final Four του κυπέλλου. Όσο αφορά τη δική μου ομάδα, είναι ιδιαίτερη χαρά το ότι βρισκόμαστε ξανά στο Final Four του Κυπέλλου. Σίγουρα θέλουμε όλες οι ομάδες, πιστεύω, να έρθει ο κόσμος να παρακολουθήσει ημιτελικούς και τελικούς αντάξιους των ονομάτων των ομάδων. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, από την αρχή του χρόνου δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά και βλέπουμε κάθε παιχνίδι σαν τελικό. Έτσι θα πορευτούμε και σε αυτό το παιχνίδι με το Παραλίμνη, το οποίο είναι μια αξιολόγητη ομάδα με ένα πάρα πολύ καλό προπονητή. Τώρα όσον αφορά το Final Four, καταρχήν θέλω να πω ότι οι τέσσερις ομάδες που βρίσκονται εδώ διότι κέρδισαν τους προμητελικούς πέρα για πέρα δικαία. With regard to our matchup with ETHA, we think it's going to be, you know, our hardest game of the season up to this point. We've lost to them twice now. We've only beaten them once. And, you know, at this point, we both have two different teams that we came into the season with. Εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία και η ευχή μου είναι να γεμίσει το γήπεδο, το Ελευθερία, όπως είχε γεμίσει και στο μάτς με την Πορτογαλία πριν από τρεις μήνες. Αυτό θα είναι το καλύτερο για τον μπάσκετ και φυσικά για όλη την προσπάθεια που κάνει η Ομοσπονδία και συγχαρητήρια. Όσον αφορά το αγωνιστικό, θα συμφωνήσω με τον προπονητή μου ότι για το συγκεκριμένο παιχνίδι το ΑΠΟΕΛ φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα. Είναι το φαβορί